Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Παρακολουθείτε το Meeting Point του Newsbomb Bomb με καλεσμένο μα τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB, έγκυρο πολιτικό αναλυτή, στενό μα συνεργάτη. Καλώ ήρθατε, κύριε Μαύρο. Καλώς, Καλώς σα βρήκα, κύριε Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι, έχω, ε, εμμερώσουμε... έχω αρχίσει και νιώθω ότι είναι ναι, σπίτι μου. Κάπω έτσι. <χω> και πού να δείτε η συνέχεια τι προϊονίζεται. Τώρα να ενημερώσουμε εκείνου που μα παρακολουθούν ότι σήμερα θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε τα βασικά σημεία τη έρευνα, τη εξαμηνία έρευνα τάση τη MRB, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι μερικέ φορέ σκέφτομαι ότι θα τα έχουμε δει περίπου όλα, αλλά βλέπετε έρχονται αυτέ οι δημοσκοπήσει MRB και μου ανατρέπουν αυτή τη βεβαιότητα, όπω και η σημερινή, που θα δούμε πολύ αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμω με την ταυτότητα. Πριν μπούμε την ταυτότητα, να πούμε ότι θα τη βρει ο κόσμο την ανάλυση τη στην έρευνα μέσα στο Newsbomb, ναι. στο Αυτό οποίο ανήκουμε χρήσιμο, για να μπορεί να τη μελετήσει και με το διαθέσιμο χρόνο που έχει και όποτε θέλει και σε μεγαλύτερο βάθο. Αλλά εδώ θα κάνουμε την ανάλυση σε επίπεδο πολιτικό. Λοιπόν, πρόκειται για έρευνα πανελλαδική με αντιπροσωπευτικό δείγμα, 2000 άτομα και η διαφορά από όλε τι άλλε δημοσκοπήσει δεν είναι μόνο το μέγεθο του δείγματο. Είναι και το ότι γίνονται με συνεντεύξεις διαζώσης, το οποίο δίνει χρόνο στον ερωτώμενο να μπορέσει να περάσει από, ένα, από μια μεγάλη θεματολογία όλη τη διαδικασία που περνάει όταν έχουμε εκλογές. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης ε, τα υπολογίζουμε πολύ περισσότερο σε σχέση με τις ε, τηλεφωνικές έρευνες. Mm -hmm. Πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου αυτό το οποίο παρατηρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις είναι ότι η διαφορά τρύπησε το 6. Mm. Είναι στο 5,4 ανάμεσα στα δύο κόμματα όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει 28,5, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 23,1, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 11,3 παρόλο που η συλλογή των στοιχείων ε, δεν έχει πιάσει την υπόθεση Καϊλή, δηλαδή την ημέρα που τελείωνε η συλλογή των στοιχείων των τάσεων ξεκίναγε η ιστορία της υπόθεσης Καϊλή, αλλά μπορούμε να κάνουμε Επομένως κάποιες... δεν έχουν μετρηθεί πιθανές επιπτώσεις. Μπορούμε όμως να κάνουμε να, κάποιες... να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, σε σχέση με το τι θα μπορούσε να συμβεί. Ναι. Το ΚΚΕ με 5,1, η ελληνική λύση με 4,5, η μέρα 25 με 2,9... Οι Έλληνε Εθνικό Κόμμα 2,7 του κυρίου Κασιδιάρη, κυρίου η Πατριωτική Ένωση του κυρίου Φιεζόγλου με 1,1 και η Εθνική Δημιουργία του κυρίου Τζίμερου και του κυρίου Κρανιδιώτη με ένα. Ακολουθούν τα υπόλοιπα άλλα κόμματα που έχουν ποσοστά κάτω από 1%. Με συνολικό 4,8% και μία αδιευκένιστη ψήφο στο σύνολό τη 15 μονάδε. Mm -hmm. Άρα, δηλαδή, η παρατήρηση που κάνουμε ε, καταρχά εδώ είναι ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, τα κόμματα εξουσία όπω συνηθίζουμε να λέμε, έχει τρυπήσει το 6, είναι στο 5,4%. Και αυτό το οποίο βλέπουμε στη διαχρονική εξέλιξη τη πρόθεση ψήφου είναι ότι ε, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, από τον Δεκέμβριο του 19, είσαμε σήμερα, είναι σε μια ουσιαστικά καθοδική ε, πορεία, σε μια καθοδική φάση και αυτό το γεγονός, δηλαδή την ε, κάθοδο, την αριθμητική, την ακολουθεί και η πορεία των ποιοτικών δικτών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι. Α, σκεφτείτε ότι η Νέα Δημοκρατία το 2020 το καλοκαίρι είχε μια διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ... 18,2% και η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε τότε στην πρόθεση ψήφου 40%. Mm -hmm. Το οποίο ήταν το υψηλότερο σημείο που την έχουμε βρει μέσα σε αυτή τη θητεία. Και έκτοτε χάνει περίπου δύο μονάδες το εξάμεινο. Mm -hmm. Και αυτό σημαίνει κάτι διότι πραγματικά τώρα έρχεται η κόποση. Διότι μέχρι τώρα όλα αυτά που συνέβαιναν εκεί έξω στην κοινωνία ήταν περίπου εισαγόμενα, δηλαδή ήταν ο κορονοϊό, μετά ήταν η ακρίβεια, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισαν φαινόμενα όπω υποκλοπές και πάτσει. Άξια να πειράζουν το εσωτερικό τη χώρα. Και, και η πλευρά εκείνη τη ακρίβεια που σύμφωνα με την άποψη τη μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία των πολιτών συνδέεται mm -hmm. και με ε, εθνική ανεπάρκεια, να το πω έτσι. Δηλαδή, mm -hmm. ε, αξιολογεί, αξιολογεί ο κόσμο ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα που θα μπορούσε από πλευρά κυβερνητική να έχουν ληφθεί προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτό το φαινόμενο. Έχι, λοιπόν. Πάμε στην πλήρη αναγωγή. Στην πλήρη αναγωγή, παρόλο που πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός, έχουμε δώσει έναν πίνακα που δείχνει τα εύρη μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν τα κόμματα σήμερα αν είχαμε εκλογέ. Άρα η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 31,3 μέχρι 35,7. Βλέπετε ότι το πάνω όριο δεν μπορεί να φτάσει το 37,5 που είναι το ζητούμενο για την αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από το 25-1 μέχρι το 29-3 που αυτά τα δύο είναι ο μέσος όρος του καθενός 33-5 και 27-2. Mm -hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η διαφορά στην αναγωγή της γίνεται 6,3. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. <συं> το <συं> <unlocked> το ε recibir... είναι με 7 1, Ο κύριος Βελόπουλος 4.2 σε 6.4, Το ΜΕΡΑ 25 2, από 2,5 σε 4,3. Ο κύριος Κασιδιάρης από 2,4 στο 4. Και ε, πάει Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με βάση την πλήρη αναγωγή και το μέρα 25 προφανώς, ναι. αλλά και ο κύριος Κασιδιάρης μπαίνουν στη Βουλή. Μπαίνουν στη Βουλή και πολλοί κόσμος προβληματίζεται με το θέμα του κόμματος του κυρίου Κασιδιάρη. Ξέρουμε εμείς από το παρελθόν ότι τέτοιου είδους κόμματα ή παλιά η Χρυσή Αυγή ή ε, τώρα ε, έχουν και μία κατά κάποιο τρόπο ειστέρηση στην εκπροσώπηση στις δημοσκοπήσεις, άρα το να βγαίνει με Να μπαίνει στη Βουλή με την πλήρη αναγωγή ε, είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, εν πάση περιπτώσει. εν mm -hmm. Εννοείται δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό που θα ονομάζαμε υποκρυπτόμενη ψήφο στην περίπτωση κόμματο τύπου Κασιδιάρη. Τύπου Κασιδιάρη, το οποίο το έχουμε δει σε παρελθούσε mm -hmm. αντίστοιχε ναι, ναι. περιόδου. Ναι, Δεν λέμε ευκρινίζω. δηλαδή εικασίε. Έχει παρατηρηθεί ότι υποεκπροσωπούνται στι δημοσκοπήσει ε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τον πίνακα με τις τα μετακίνησει γιατί απαντά σε πολλά ερωτήματα, παύλα απορίες που θα μπορούσαν ενδεχομένω να έχουν δημιουργηθεί ω τώρα. Τι μα δείχνει λοιπόν αυτό ο πίνακα. Πρώτον, ότι η συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 74% και του ΣΥΡΙΖΑ στο 72%, μαζί με τι στρογγυλοποιήσει εννοώ. Ότι μεταξύ του τα δύο κόμματα έχουν 4-7 και 4-1, άρα οι χιαστοί διαρροέ του ενό κόμματο προ το άλλο είναι ίδιε. Ε, η Νέα Δημοκρατία δίνει στο Πασόκ προκαηλή 4,8 και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει στο Πασόκ προκαηλή 7,7. Να πούμε σε αυτό το σημείο κύριε Μαύρο ότι το 4,8 είναι, είναι της δύναμη του κόμματος στις τελευταίες εκλογές. Ακριβώς, εκλεγές. ακριβώς. Τάρνα είναι στο 40 περίπου εκατό που είχε πάρει. Είναι νέα ποσοστιαία μονάδα σε ό,τι αφορά το, τη Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το 7,7 της δύναμης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι 2,4 μονάδες. Είναι παραπάνω, δίνει παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Με αλλά... δυνατότητα να πάρει πίσω και παραπάνω, εάν λειτουργήσουν τα πράγματα ομοιογενώς. Πράγμα που σημαίνει ότι εν τέλει διαφορά, ε, αν γυρίσουν πίσω αυτοί οι ψηφοφόροι, θα είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ κατά μισή μονάδα. Mm -hmm, mm -hmm. Μάλιστα. Τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε μια αντεστραμμένη εικόνα, δηλαδή η Δημοκρατία χάνει προ τα άλλα κόμματα 10,5. Που είναι κυρίω τα δεξιότερα κόμματα. Πάντα, και αυτό εξηγεί ενδεχομένω και την ενίσχυση των κομμάτων που τοποθετούνται στον χώρο τη άκρα δεξιά. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 5,2. 5,2. Όχι τη άκρα δεξιά τα κόμματα, όχι, προς... αλλά σε άλλα κόμματα. Προ άλλα κόμματα λέμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ενώ αντιστρόφω ναι, ο Σίριζα δίνει. Αντίστροφο στην... είναι στην αδιευκρίνηση. Στην αδιευκρίνηση δίνει ο Σίριζα στην αδιευκρίνηση 11 μονάδε και η νέα δημοκρατία στην ανευκίνηση έξι. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, έχει σε εισαγωγικά μεγαλύτερη ευκολία ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει από την αδιαυθυνση επειδή είναι ένα χυλό σε εισαγωγικά ψηφοφόρων, δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένου συσχετισμού με κόμματα, ενώ η νέα δημοκρατία πρέπει να πολεμήσει τα κόμματα αυτά. Mm -hmm. Έτσι. Τώρα, αν πηγαίναμε σε επίπεδο δημογραφικό. Mm -hmm. ε, η αδυναμία τη νέα δημοκρατία εξακολουθεί να είναι. Οι ε, γυναίκες... Σε δύο παιδεία, γυναίκε και νέοι. Και νέοι. Ε, Ακριβώ αυτό. Ε, στου νέου δεν ξέρω αν ε, έχει τον χρόνο να του ε, κινητοποιήσει. Ε, Στι γυναίκε βλέπω ότι γίνονται προσπάθειε και ανοίγματα. Και βεβαίω πολύ, είναι πολύ ισχυρή στου 65 και άνω από ναι. ηλικιακή πλευρά. Κυρία Τρέμμ, υπάρχει ένα θέμα ότι επειδή δεν μπορεί ένα κόμμα να κυνηγήσει και τα δύο κοινά, και τι γυναίκε και του νέου. Τις μεγαλύτερες γυναίκες πάντως μπορεί μέσα από τις μεγαλύτερες γυναίκες μπορεί να διεκδικήσει και τα παιδιά τους που είναι κάποιοι νέοι. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ε, εκεί κρύβεται μια ευκαιρία ευκολίας mm -hmm. αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνει χειρουργικά και πάλι και εκεί υπάρχει αγωνία ως προς το χρόνο. Αυτό που καταγράφεται ως αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι, και εδώ έχουμε την αντιστροφή, είναι τα πεδία στα οποία είναι ενισχυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακριβώς. και εδώ δεν υπάρχουν αυτονόητα, κυρίως αν μιλάμε για τους νέους. Ε, θα σας πω, ναι, γιατί οι νέοι, ε, αυ, ο κίνδυνος για αυτούς είναι να μην πάνε να ψηφίσουν. Και θα προέτρεπα ε, το κοινό το οποίο μας ακούει να μπουν στο YouTube και να ψάξουν το αντίστοιχο φιλμάκι που χρησιμοποιήθηκε στην Αμερική για να σηκώσει τους νέους από τον καναπέ ή από τη βόλτα τους για να πάνε να ψηφίσουν και εκεί οφείλεται επικοινωνιακά τουλάχιστον η ιστορία του ότι ξαναπήραν τη γερουσία η δημοκρατικοί. Ναι και είναι ένα φιλμάκι το οποίο του στείλει την περηφάνεια Λέει, Εγώ αποφασίζω και... για σένα, που και δείχνει ναι. μεγάλου ανθρώπου σε ηλικία και, Εσύ... και του κινητοποιεί το φίλο. Ακριβώ, ακριβώ. Και ίσω και το θυμό. Και το ε, ε, ναι, Κάτσε ναι. εκεί που είσαι, μην πα. Άσε, θα αποφασίζω εγώ για σένα. Mm. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα σημαντικότερα προβλήματα τη χώρα και των πολιτών. όπως τα αξιολογούν οι ερωτηθέντε σε αυτή την έρευνα τάση τη ΜΑΡΜΗ, ε, Πρώτο, βέβαια, είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, το οποίο ανεβαίνει. Δραματικά δηλαδή αν θα μπορούσε κανείς να δει την εξέλιξή του είναι ένα πράγμα άκρος θεαματικό έτσι ανεβαίνει απότομα η καμπύλη καθώς περνάνε οι μετρήσεις μετά ακολουθεί η υγεία μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα είχαμε και την ψήφο το, το, το νομοσχέδιο που αφορούσε το ΕΣΥ η ανεργία ακολουθεί με 35%. Η οικονομική ανάπτυξη με 21,4, η παιδεία με 18,4 και μετά έχουμε δύο προβλήματα με 14,5 περίπου που είναι η διαφάνεια διαφθορά και η εγκληματικότητα, όπου η διαφάνεια διαφθορά περίπου διπλασιάζει το ποσοστό της, πάει από το 8 στο 15. Είναι και δύο η... διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. βεβαίω, αλλά Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντική και η εγκληματικότητα παρατήρηση. ανεβαίνει κατά 1,8. Mm -hmm. 1,4 με συγχωρείτε mm -hmm. Α. Ωραία, οπότε σε αυτό το σημείο εγώ θα πρότεινα να δούμε και μια άλλη κάρτα πολύ ενδιαφέρουσα είναι η αξιολόγηση <συγχ> της σοβαρότητας του πόσο σημαντικό θέμα συνιστούν οι περίφημες υποκλοπές Τι μας λέει λοιπόν εδώ αυτή η κάρτα Το πολύ σοβαρό και αρκετά σοβαρό πρόβλημα αθρίζει στο 77,5% Θέλω να σας θυμίσω ότι στην πρώτη έρευνα που είχαμε τρέξει για το News Bomb όταν εμφανίστηκαν οι υποκλοπές mm -hmm. τότε επί παρακολούθησης Ανδρουλάκη αυτή η αντίστοιχη ερώτηση έβγαζε σαν πολύ σοβαρό και αρκετά σοβαρό 66%. Mm -hmm. Ενώ εδώ που έχει φτάσει σήμερα η ιστορία των υποκλοπών με τις εξελίξεις που παρακολουθούμε έχει αγγίξει σχεδόν το 80%. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο ναι μεν όταν το ρίχνεις δίπλα στην ακρίβεια ναι. Χάνει τη λάμψη του, όμως την τροφοδοτεί συνέχεια με μια παράπλευρη απώλεια επί των κινήτρων ηθικής που κρύβονται πίσω από το γιατί παρακολουθείς και ποιου παρακολουθείς. Mm -hmm. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι <κυρίζει> ακόμα <κυρίζει> και στους ψηφοφόρου της Νέα Δημοκρατίας... Το ποσοστό εκείνων που αξιολογούν ότι είναι πολύ και αρκετά σοβαρό το θέμα φτάνει, όπως είπατε, το 69,8%. Είναι στον κάτω πίνακα η δεύτερη στήλη, mm. που είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε, 70%, ότι είναι πολύ σοβαρό και αρκετά σοβαρό το πρόβλημα των υποκλοπών. Mm -hmm. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα θέματα της καθημερινότητας, πράγματι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η ακρίβεια όντω αυτό που λέμε, χτυπάει τα μπάνια. Mm -hmm. Α, υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα τρέχοντα τα οποία επίσης ερεθίζουν το, θυμικό, το... Ερε... Και ερεθίζουν το θυμικό να ξεκινήσουμε από τους πληστηριασμούς. Ναι γιατί υπήρξαν πρόσφατα στην πολύ επικαιρότητα θα μπορούσε να πει κανείς και άρα το ερώτημα που θέσαμε μεταξύ άλλων είναι αν η πολιτεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει αυτούς που έχουν πρόβλημα με θέματα πληστηριασμών. Και ναι έχει λάβει τέτοια μέτρα, μας λέει το 20% του πληθυσμού ή του εκλογικού σώματος για την ακρίβεια, ενώ το περίπου 70% λέει ότι μάλλον δεν έχει λάβει και σίγουρα δεν έχει λάβει μέτρα για την προστασία σε θέματα πληστηριασμών. Κυρίως μιλάω για την αδικία που μπορεί να κρύβεται εκεί από πίσω. Κοιτάξτε, θα πρέπει και σε αυτό το σημείο νομίζω να πούμε ότι η μέτρηση συγκεκριμένη έγινε πριν ανακοινωθούν, γιατί είναι πολύ φρέσκα δύο ημερών, η... Πριν ανακοινωθούν τα μέτρα, τέλο πάντων η συμφωνία που έγινε μεταξύ κυβέρνηση και τραπεζών για την διευκόλυνση των δανειοληπτών. Δηλαδή δεν την περιλαμ... περιλαμβάνει αυτή, αυτή την κίνηση. Αυτή την κίνηση. Βέβαια, μέχρι χθε μιλούσε ο κύριο Ταϊκούρα με τι τράπεζε γιατί ξέραν ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Έτσι. Mm -hmm, mm -hmm. Και άρα τα πράγματα είναι πολύ ευαίσθητα. Mm -hmm. Τώρα, ένα άλλο δείκτη που εμένα με έκανε εντύπωση ο βαθμό αποτελεσματικότητα του μέτρου που ονομάζεται το καλάθι του νοικοκυριού ως προς την συγκράτηση των τιμών. Τι λέει ο κόσμος. Εδώ θέλω να πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης... του οποίου μάλιστα η δημοτικότητα ανεβαίνει... από τη 12η θέση στη 10η... ή ε, μπήκε στη δεκάδα δηλαδή... Ε, χρησιμοποιεί το καλάθι με αριθμητικό τρόπο... λέγοντας πόσο έχουν συγκρατηθεί οι τιμές... και με στρατηγικό. Τον άκουγα σήμερα το πρωί σε κάποιο mm -hmm. ραδιόφωνο. Mm -hmm. Α, παρόλα αυτά, ανεξάρτητα με το τι λένε οι αριθμοί πρέπει να αντιμετωπιστεί και η εντύπωση την οποία, η οποία δημιουργείται στους ψηφοφόρους περί της αποτελεσματικότητας. Και βλέπετε ότι μόνο το 23% λέει ότι είναι ένα αποτελε... πολύ και αρκετά αποτελεσματικό μέτρο, ενώ ένα 73% λέει ότι μάλλον δεν είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Μπορώ να σας πω έτσι σαν ποιοτική πληροφόρηση ότι πολλοί κόσμος μας λέει ότι εγώ εξακολουθώ να κυνηγάω τι προσφορέ ανεξαρτήτω σα... του πού Αυτό που είναι βρίσκονται. ένα στοιχείο που σα προκύπτει από καταναλωτικέ έρευνε. Από καταναλωτικέ έρευνε, ακριβώ. Έχετε κάνει και βεβαίω γνωρίζετε και το πρόβλημα. Ναι, γιατί οι διαφημιζόμενοι καίγονται και αυτοί. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο και λέει δεν μα ενδιαφέρει τι κάνει ο πολίτη. Εγώ θα του ρίξω στο κεφάλι μια καμπανιά με τι τιμέ. Καίγονται γιατί δεν κινδυνεύουν μόνο από τον αριθμό των πωλήσεων, κινδυνεύουν από την απώλεια μεριδίου εάν ο ανταγωνισμός μειώσει τις τιμές παραπάνω ή τη συγκρατήσει. Πόσοι ψωνίζουν σήμερα με βάση το καλάθι. Ε, αυτοί που ψωνίζουν σήμερα με βάση το καλάθι μπορεί να το δει κανεί ότι φτάνουν έως και το 75% αν συνυπολογίσουμε ότι είναι έστω και, ένας, έστω και ένα προϊόν ή να φτάνει γύρω στο 28% εάν είναι έστω και μειοψηφία του καλαθιού. Πάντω, υπάρχει ένα ποσοστό 8% μόνο που λέει ότι το πε, παίρνω τα πάντα μέσα από το καλά. <Συγλίου> Ωραία, πάμε τώρα να δούμε. ορισμένα. Πάμε να σε ένα άλλο, αν θέλετε, πακέτο εμβρημάτων που έχει ενδιαφέρον, ξεκινώντα από την εικόνα τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. <Συγλίου> Κυρία Τρέμι, είναι στην ουσία η επίδραση όλων αυτών που συζητήσαμε. Αυτό <Συγλίου> ήθελα να πω, διότι συνδέεται με την κουβέντα που έχουμε <Συγλίου> ήδη <Συγλίου> κάνει. <Συγλίου> <Συγ Βλέπουμε λοιπόν ότι η, εικόνα, η θετική εικόνα για την κυβέρνηση είναι 33,1% και βλέπετε δίπλα η μπλε γραμμή πώ σταδιακά εμφανίζει μία, ε, αν θέλετε, ε, ένα ροκάνισμα στο ποσοστό. Ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί αυτό το λίγο-λίγο-λίγο είναι που ενδέχεται να κάνει τελικά ισχυρότερη τη φωνή που συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό κάνει εκλογές τώρα, mm -hmm, mm -hmm. γιατί πολλοί φοβούνται ότι δεν θα αντέξει αυτό το λίγο, 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 λίγο να πάνε μακριά οι εκλογές. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλα πράγματα, τα οποία μπορεί το να το, τον συγκρατούν στο να μην θέλει να πάει τώρα σε εκλογές. Πάντω, εδώ βλέπω με βάση το διάγραμμα που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, βλέπω ότι ε, η, ε, Μεγάλη ανατροπή, α το πούμε έτσι, γιατί είναι το σημείο στο οποίο εκτοξεύονται οι αρνητικέ κρίσει και μειώνονται αισθητά οι θετικέ. Είναι mm. ο Ιούνιο του 20. Εκεί, εκεί σα θυμίζω, τον Ιούνιο του 20 ήταν που και το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο πρόθεση ψήφου ήταν τεράστιο, ήταν 40% και διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ στο 18%. Εκεί, λοιπόν, ήταν το λεγόμενο σε άπτε ελληνικά turning point, ήταν το σημείο αλλαγή τη καμπή. Ε, μετά ξαναφύρεται συνέχεια και αν δείτε τα ποσοστά μειώνονται συνεχώς κατά 7, 4, ε, 2, 4 ε, μονάδε. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχόμενη φθορά προ τα κάτω. Mm -hmm. Η εικόνα τη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 28,4% θετικέ τοποθετήσει. Όπου σα θυμίζω ότι πολλέ φορέ για να βγούμε και να πάρουμε θέση εμεί οι ερευνητέ. Κοιτάμε κι άλλε ερωτήσει, τι ποσοστά δίνουν. Σα είπα στην αρχή ότι η Νέα Δημοκρατία ο μέσο όρο εκείνο το εύρο στον πίνακα ήταν 33,5 και εδώ στην εικόνα τη παίρνει 33,1. Άρα δεν είναι ασύνδετα τα ευρήματα δημοσκοπήσεων. Mm -hmm, mm -hmm. Όπω και επίση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 27, κάτι, και εδώ βγαίνει 28,4. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο νούμερα είναι. Μπορεί κανεί να τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη και βλέπετε. Ναι, αυτό ότι... είναι και ένα τρόπο, φαντάζομαι, να τεστάρετε τα ευρήματά σα, συγκρίνοντα τέτοιου είδου ε, 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 απαντήσει. Όχι μόνο να τεστάρουμε, δε... αλλά να κάνουμε και προβολή στο τι μπορεί να συμβεί. Mm -hmm. Και βλέπετε ότι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερή. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. Αυτό είναι άλλο, άλλη τάξη ω κουβέντα. Που μπορούμε να την κάνουμε ή να την. Θα την κάνουμε στη συνέχεια. Mm. Τώρα, η ικανότητα διακυβέρνηση, δίπολο, δηλαδή η σύγκριση. Ακριβώ. Ένα δηλαδή, Βάλαμε το μπιστόλι στον κρόταφο, αν θέλατε, και λέμε, αν οι δύο ήταν αυτοί οι μόνοι παίκτε που είχαμε στο πολιτικό σκηνικό, ποιο μπορεί να λύσει καλύτερα τα προβλήματα του τόπου. Και η Νέα Δημοκρατία παίρνει 34-3 και ο ΣΥΡΙΖΑ 27 περίπου. Η διαφορά πάει στο 7,5% και κάποιο μπορεί να πει, μα γιατί μα είπατε τότε ότι. Η διαφορά είναι από 5,4 έως 6,3 και εδώ βγαίνει ε, μία μισή μονάδα πάνω που λέει λόγο ή δύο. Ναι, γιατί εδώ υποχρεώνουμε τον ερωτομένο να διαλέξει. Άρα ψηφοφόροι από τα άλλα κόμματα μπαίνουν στη διαδικασία να φύγουν από το κόμμα τους και να πούν ανάμεσα στα δύο. Γι' αυτό μεγαλώνει η διαφορά. Mm -hmm. Πάντως εδώ αν αθροίσω εγώ και μην μου πείτε ότι το κάνω αυθέρετα, κανέ... τις απαντήσεις ότι κανένας α, δεν μπορεί από τους δύο... Να δώσει λύση στα προβλήματα. Πάντα μου το κάνει και αυτό η κυρία Τρέμη και, και, και το, σέβομαι και την άποψή της. Και, και τον άλλο. Ο ναι, κανένα ναι. και ο άλλο είναι τώρα λίγο διαφορετικέ περιπτώσει. Εγώ μπαίνω στον πειρασμό να τα αθρήσω και λέω 25,7 και 9,6 ίσουν 35,3. Άρα πάνω. ο, ο, ο κανένα θριαμβεύει δυστυχώ γιατί δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Ε, είναι στην πραγματικότητα είναι αρνούμε ότι ένα από του δύο μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Είναι ουσιαστικά έτσι. Καταλληλότερο Πρωθυπουργό, πάλι δίπολο. Το δίπολο λοιπόν, εδώ που είναι πάγια ερώτηση, που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι πάντα ευνοείται αυτό ο οποίο είναι Πρωθυπουργό, όμω αυτό που έχει σημασία είναι η διαχρονική του εξέλιξη. Δηλαδή, τι κάνει αυτό το πράγμα, μεγαλώνει, μικραίνει, απομακρύνονται οι δύο αρχηγοί, πλησιάζουν. Αυτό έχει σημασία, με οποιοδήποτε και αν είναι το εσωτερικό, αν θέλετε, η εσωτερική στρέβλωση όπου ένα είναι Πρωθυπουργό και άλλο όχι. Άρα έχουμε για τον κύριο Μητσοτάκη 39,3%, για τον κύριο Τσίπρα 31,3%, 24% στις 8 μονάδες, ο κανένας είναι περίπου γύρω στο 24% και υπάρχει και ένα 5,8% που είναι άλλος και δεν ξέρω. Mm -hmm. Κάντε την άθληση πάλι. Είναι, είναι μικρότερη. Δεν θριαμβεύει δεν, δεν ευτυχώ ο κανένα. άμα θριάμβευε παντού, θα έπρεπε να αρχίσουμε να ανησυχούμε περισσότερο από ότι ήδη πρέπει να ανησυχούμε. Και αν δούμε τη, δια, τη διαχρονική γραμμή, βλέπετε ότι προσπαθεί ο κύριο Τσίπρα να, να σηκώσει και κινείται όμω σταθερά 31-6-30, 31-3 κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά ο κύριο Μητσοτάκη παρόλο που είναι ε, αδιαφυσβήτητα μπροστά. Έχει μία φθορά από το 45-6 που ήταν πάλι τον Ιούνιο του 2020 μέχρι το 39-3 που είναι σήμερα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα που ε, βαθμολογεί την καταλληλότητα των κομμάτων για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων, κύριε Μαύρε. Και επειδή αφορά ε, πολλά θέματα, εγώ θα έλεγα να σταθούμε σε κάποιες επισημάνσεις που έχουν να κάνουν με, βρήματα με, με, με τα οποία αξίζει τον κόπο να τα, ναι. να, τα, να τα αναλύσουμε. Θα σας πω το εξή. Ε, το Δεκέμβρη του 2021, αν βλέπατε την μπλε γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και την αντίστοιχη κόκκινη του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν, ήταν, είχαν μια τεράστια απόσταση μεταξύ τους και δεν αγγιζόντουσαν οι δύο γραμμές πουθενά ε, και με μεγάλη διαφορά. Τώρα βλέπετε ότι οι δύο γραμμές έχουν πλησιάσει μία την άλλη και μάλιστα σε κάποια πράγματα έχει περάσει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγματος είναι χάρη... Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο είναι αυτό. Ναι, που είναι, να είναι το πεδίο παιδί. της ε, των ethics, δηλαδή της ηθικής διάστασης των πραγμάτων. Είναι τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας, η κοινωνική σύγκληση και υποστήριξη των ασθενεστέρων ομάδων, η υγεία περίθαλψη και τα θέματα διαφάνειας, διαφθοράς. Mm -hmm. ε, και σε αυτά, στην uh, περίοδο που σας είπα πριν το Δεκέμβριο του 2021, ήταν μπροστά η Νέα Δημοκρατία και σε αυτά. Τώρα εκεί υπάρχει φθορά, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μπροστά. Άρα η μεταξύ τους διαφορά τίνει να μικραίνει. Συνολ, μια συνολική παρατήρηση είναι αυτή και για πρώτη φορά... Σε τέσσερις τομείς ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει μπροστά, έστω και οριακά. Ε, κυρία Τραϊμή, θέλω να σας προκαλέσω, ρωτώντα μάλλον mm. το εξή: Υπάρχει μια ιδιότητα που είναι το δημογραφικό πρόβλημα που ο κανένας εξακολουθεί να σαρώνει. Mm. Αυτό το δημογραφικό πρόβλημα που συνδέεται με τις γεννήσεις αλλά και με το ασφαλιστικό... Εγώ θα ήθελα να παραλληλιστεί, αν μπορείτε σήμερα. Και με να την κρατική μέρημνα, βεβαίω. Βεβαίω. Σε αλλά και με κάτι που ακούστηκε που δεν ξέρω αν ισχύει, ότι πλέον δεν θα λεγόμεθα Έλληνε, αλλά Ελλαδίτε. Αυτό μπορεί να είναι υποδομή για να δεχτούμε ευκολότερα ξένους στην Ελλάδα για να λύσουμε το δημογραφικό και άρα το ασφαλιστικό. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ρωτάτε το λάθος άνθρωπο. Θα έπρεπε προς άλλη κατεύθυνση να υποβάλλετε το ερώτημα. Στην κατεύθυνση εκείνων που μπορεί να σχεδιάζουν κάτι τέτοιο και που πιθανόν να το υλοποιήσουν κιόλα. Γιατί στα social media η έννοια Ελλάδα τη ενοχλεί, ε, Ναι, αναμφίβολα, ναι. Τώρα, για να μείνουμε σε αυτή τη συζήτηση που ξεκινήσαμε, να δούμε την κάρτα που περιγράφει την αξιολόγηση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ βάσει χαρακτηριστικών. Όχι επίλυση προβλημάτων, όχι αλλά βάση χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικών εικόνων. Ναι, ναι. Και εδώ βλέπετε καταρχάς εκείνο το τεράστιο ποσοστό, πρώτο πρώτο που είναι μπλε γραμμή και πάει πάνω, είναι ε, η, αν θέλετε η συμπεριφορά της κυβέρνησης να στηρίζει την ανώτερη τάξη. Φτάνει στο 65,7% ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 9,5%. Mm -hmm. σα Αντίστοιχα στις μπλε γραμμούλες από κάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει κεφάλι με δύο μονάδες στην υπόθεση που λέγεται στηρίζει τη μεσαία τάξη. Αυτό είναι εντυπωσιακό πάντως, διότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται. Κατηγορήθηκε με... καταρχάς το 2019 ότι έχασε τη μεσαία τάξη, έτσι. Δεν, κατα... δεν κατηγορήθηκε μόνο ότι έχασε τη μεσαία τάξη, κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε τη μεσαία ναι, τάξη. Και μάλιστα με, με, ταξική, με ταξικό, αν θέλετε, προσανατολισμό και σχεδιασμό. Ναι, αλλά. Οι προσδοκίες τότε που αναπτύχθηκαν προς την κυβέρνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλες για τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Με αποτέλεσμα τώρα αυτή τη στιγμή εγώ διαβάζω ότι υπάρχει μια συσσαγωγικά απογοήτευση. Εξάλλου η μεσαία τάξη είναι ένας ορισμός αρκετά ασαφής γιατί σας λέω ότι ενώ με αντικειμενικά κριτήρια η μεσαία τάξη είναι 45% της χώρας με βάση mm -hmm. την ESOMAR που όλοι την έχετε ακούσει κτλ. Όταν ρωτάς να αυτοπροσδιοριστούν σε ποια κοινωνική τάξη ανήκουν, mm. το 45 γίνεται 65. Ναι, γιατί από την ασθενέστερη τάξη υπάρχουν Ανεβαίνω κάποιοι τα πάνω, θέλουν να δηλώσουν... Ότι κάτι περισσότερο ότι είναι, από αυτό που είναι. Κάτι περισσότερο. Αισθάνονται την ανάγκη, πώς να το πούμε... Αλλά και από την ανώτερη παραπάνω. κατεβαίνουν παρακάτω, διότι λένε εγώ ο καημένος Εκεί είναι τι είναι. Άλλο. άλλο. <laughs> <laughs> Εκεί είναι άλλη περίπτωση. Ε, τώρα έχουμε και άλλα δύο σημεία στα οποία είναι... Πάνω η ρίζα, ναι. Η οχτώ ιδιότητα που είναι το είναι κοινωνικά δίκαιο mm -hmm. και το στηρίζει στην κατώτερη τάξη που το είπαμε, αλλά υπάρχουν και κάποιε ιδιότητε που θα μπορούσε κάποιο να τι ψευτό, ψηλό χαρακτηρίσει ω ντέρμπι. Είναι, είναι το κόμμα που μπορεί να δώσει ελπίδα στον ελληνικό λαό, είναι μπορεί να προσφέρει δικαιοσύνη και είναι. Και το είναι ειλικρινέ. Εκεί υπάρχει ένα μπραντεφέρ ανάμεσα στα δύο κόμματα, όπου προηγείται η Νέα Δημοκρατία μεν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε απόσταση αναπνοή από την κυβέρνηση. Τώρα, ε, είπαμε όταν σχολιάζαμε τα ευρήματα τη πλήρου αναγωγή mm -hmm. ότι αυτό το εύρο που δίδεται στη Νέα Δημοκρατία 31,3 έω 35,7 δεν εγγυάται την αυτοδυναμία. Mm -hmm. Αλλά ούτω ή άλλω πολιτικά είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό και που είναι πολύ ζωντανή, διότι όλοι αναρωτιούνται ποιο θα συνεργαστεί με ποιον. Και εσεί, αυτή τη φορά, κάνατε και κάτι παραπάνω. Μετρήσατε το ποιο θα θέλετε να γίνει πρωθυπουργό σε περίπτωση κυβέρνηση συνεργασία. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί. Δεν μπορεί κανεί να χαρακτηρίσει του αριθμού. Θέλω να σα διαβάσω μόνο του αριθμού. Πρωθυπουργό τη χώρα θα πρέπει να είναι ο αρχηγό του πρώτου κόμματο, 54%. Πρωθυπουργό τη χώρα δεν πρέπει να είναι κανένα από του αρχηγού των κομμάτων, αλλά ένα άλλο πρόσωπο πολιτικό κοινή αποδοχή, 24,5%. Και πρωθυπουργό τη χώρα δεν πρέπει να είναι κανένα από του αρχηγού των κομμάτων, αλλά άλλο πρόσωπο εκτό πολιτική. Mm. Έστω και αν, είναι, αν ήταν πολιτικό, είναι κοινή αποδοχή. Εκτό πολιτική. Αν ε, αυκρίσει είναι... κανείς το, το 25 με το 13, κάνει ένα 38% που ουσιαστικά λένε όχι ο αρχηγός του κόμματος, σε σχέση με 54% που λένε ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Mm -hmm. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών είναι τη στάση, γιατί θα κρατήσει το κοινάλ, διότι όλα τα βλέμματα, είτε μιλάμε για το Μέγαρο Μαξίμου, είτε μιλάμε για την Κουμονδούρου, στρέφονται προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι σας δείχνει η απάντηση στο ερώτημα εκτίμηση για τη στρατηγική του Κινάλ ως προς τις συμμαχίες με τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Έστω και με διαφορά ε, πολύ μικρή, ε, το 27,4% λένε το σύνολο της χώρας ότι το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεργαστεί με κάποιο από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Υπάρχει ένα 27% επίσης που λέει ότι πρέπει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει ένα μικρότερο 24% που λέει ότι πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε ίδια περίπου ποσοστά. Όταν μπει κανεί όμω μέσα στου ψηφοφόρου του ΠΑΣΟ... Γιατί ΠΑΣ... εγώ τώρα έχω άλλα, 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 στοιχεία μπροστά μου. Έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα. Γιατί. Γιατί ε, το ΠΑΣΟ και άλλη θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία 24,1. Το ίδιο Το Πασόκ και άλλη θα πρέπει να συμμαχίσει με το ΣΥΡΙΖΑ 26-6. 27%. Και σε καμία περίπτωση αυτό το 27,4% όμως στο mm -hmm. εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ πάει στο 37,4%. Ακριβώς αυτό δηλαδή ήθελα, ψηφο... ακόμα... Α, να... Ναι, ήθελα να συζητήσω τώρα ναι, ότι αυτό είναι στο σύνολο της χώρας. Άμα πάμε στους ψηφοφόρου του, του ΠΑΣΟΚ που είναι σε εισαγωγικά καθήλυνα αρμόδιοι αν θέλετε να πούν τι θέλει mm. να κάνει το κόμμα τους, αυτό το 27% που λέει ότι ε, όχι, Κα, καμία συνεργασία ανεβαίνει στο 37, παίρνει 10 μονάδε απάνω. Αυτό ίσω εξηγεί και τη στάση του Πασόκ αυτή τη στιγμή, όταν ε, έρχεται στο επίκεντρο τη πολιτική συζήτηση και το θέμα των συμμαχιών συνεργασιών και αυτή την άρνηση που έχει προσπάσει πάσα κατεύθυνση ενδεχομένω. Βεβαίω. Ε... Τα άλλα δύο δεν μικραίνουν εδώ και πάρα πολύ. Ναι. Γιατί είναι ένα 30% που λένε όχι να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ και ένα 28% που λένε όχι να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm, έτσι. Mm -hmm, mm -hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα στο Πασόκ, έχουμε και ένα άλλο. Το λέω το Πασόκ, έχουν μετρηθεί όλοι, αλλά λέω το Πασόκ γιατί το έβριμα έχει το ενδιαφέρον του και τη σημασία του ω προ το Πασόκ κοινάλ. Για ποιο κόμμα λοιπόν θα στεναχωριόσαστε, αν δεν υπήρχε αύριο στο πολιτικό σκηνικό, ε, Δυσανάλογα με την πρόθεση ψήφου του, mm -hmm. ο κόσμο σήμερα στο σύνολο τη χώρα. Κατά 41% λέει ε, ότι θα στεναχωριόμουν αν αύριο το πρωί δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Mm -hmm. ε, πράγμα που δεν είναι έτσι τα πράγματα δηλαδή, στην πρόθεση ψήφου. Θα να ότι είναι ψήφου. πιο αγαπητό σε σχέση με άλλα Λά, πράγματα. Αν, αν βγάλουμε ε, τους συσχετισμούς σε σχέση, με, σε την πρόθεση σχέση πρόθεση ψήφου, είναι με την πρόθεση ψήφου είναι θηριωδός. Mm -hmm. ε, πολύ πιο ε, αγαπητό. Είναι συνδεδεμένο, Οικείο, με είναι συνδεδεμένο με μια με με περίοδο. Με αγάπη, το... με ό,τι μπορείτε να κυβέρνηση στην οποία πολλοί αναφέρονται και αναφέρονται ακόμα και σήμερα λέγοντα αυτό επιπασόκ, το άλλο επιπασόκ κλπ. κλπ. σω δηλαδή αυτό να είναι μια εξήγηση. Βεβαίω, γιατί βλέπετε ότι είναι περίπου 41-41-39 η στεναχώρια για τα τρία κόμματα. Uh -huh. Που θα μπορούσε κάποιο να πει είναι, είναι περίπου ίδια, αλλά αν αυτό το συσχετήσει κανεί με την πρόθεση ψήφου τότε το πράγμα είναι σαφώς υπέρ του Πασόκ τερατοδός. Άρα το Πασόκ δεν είναι μόνο ένα ιδεολογικό απάγιο για όσους σήμερα πιστεύουν ότι πρέπει να ψηφίσω Πασόκ, αλλά είναι πολύ πιο χρήσιμο από ότι είναι το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου του. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά οι θύνοντες του συγκεκριμένου κόμματος, γιατί θα πληγώσουν πολλούς Έλληνες εάν γίνει κάποια άτσαλη κίνηση. Mm -hmm. Τώρα, για να συνοψίσουμε με έναν τρόπο όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε από την αρχή αυτής της συνέντευξης. Ε, ποιες είναι οι δύο λέξεις, φράσεις που εκφράζουν τον Έλληνα πολίτη για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Εδώ είναι κρυμμένα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ξαναπέρασε στην πρώτη θέση η οργή. Θα μου πει κάποιος, μα καλέ μου άνθρωπε, εκεί βλέπω 46,8% και 46,8%. Ναι, αλλά αν δείτε τις καμπύλες αύξησης των δύο, ναι, συναισθημάτων, των ναι, 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 ναι. δύο συναισθημάτων θα δείτε ότι η οργή ανεβαίνει πολύ πιο ισχυρά. Γι' αυτό μιλάω ότι η, οργή πέρασε στην πρώτη θέση. Ε, όταν η οργή είναι ψηλά, ε, τότε ο κόσμος δεν είναι προβλέψιμος. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε και να πάει και σε οποιοδήποτε κόμμα. Όταν ο φόβος είναι ψηλά, τότε συνήθως ψάχνει για γνωστά Ασφαλής σημαίνει αναφορά. Έτσι. Εδώ το ότι περνάει ο, ο, η οργή μπροστά σημαίνει πράγματα. Ε, ακολουθεί μετά η παρέτηση και η απογοήτευση και μετά είναι η ελπίδα που σημαίνει ότι τα αρνητικά, να μην τα πω συναισθήματα, οι αρνητικές λέξεις οι οποίες συνδέονται με την κατάσταση είναι πολύ περισσότερε από και ό,τι πολύ είναι πιο ισχυρές. και πολύ πιο ισχυρέ. Α δούμε λοιπόν την διαχρονική εξέλιξη οργής γιατί πράγματι είναι ένα εντυπωσιακό Θέλω να διάγραμμα. δούμε την οργή και την ελπίδα. Mm. Η οργή, ναι, συγκριτικά, γιατί κοιτάξτε, ναι, ναι, ναι. η μία φουντώνει, η άλλη εξασθενεί. Και Αυτό και είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και ανεβαίνει, αν δείτε τη διακεκομένη γραμμή, δείχνει ένα ρυθμό αύξηση. Έναν μέσο ρυθμό αύξηση. Αν δείτε το αντίστοιχο πράγμα του φόβου, δεν είναι τόσο έντονο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η οργή έρχεται από κάτω σαν μια λάβα η οποία θα εκραγεί κάποια στιγμή και εκεί θα έχουμε θέματα σε αυτή τη χώρα πέρα από τα κομματικά. Και δεύτερον είναι η αντίστοιχη πτώση της ελπίδας. Όπου, κοιτάξτε πώς είναι. Γραμμικά αντίστοιχα πτωτική. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη οι κομματικοί σχηματισμοί Άλλοι για λόγους επίθεσης και άλλοι για λόγους άμυνας. Το σοβαρό θέμα είναι ότι όταν σε μια χώρα επικρατεί η οργή ε, δεν είναι καλά νέα. Αν είχα να διαλέξω θα επέλεγα ε, να επικρατούσε ο φόβος διότι είναι ένα πιο διαχειρίσιμο συνέστημα. Ενώ η οργή δεν είναι. Τώρα συμπερασματικά. Αν και στην πραγματικότητα μάλλον τα έχετε πει με την τελευταία σας τοποθέτηση παρά τα αυτά. Συμπερασματικά. Για να κλείσουμε και την συζήτηση. τι θα λέγατε. Είναι μία φράση επιταχυνόμενη α, οργή απώλειας ελπίδας. Mm -hmm. Δηλαδή α, καταλαβαίνετε όλες τις λέξεις που συμμετέχουν στη mm -hmm. φράση mm -hmm. και α, το πιο ανησυχητικό από όλες τις λέξεις είναι η λέξη επιτάχυνση. Mm -hmm. Δηλαδή α, διότι δεν προλαβαίνει το σύστημα να χειριστεί επιταχυνόμενα φαινόμενα και κινήματα αν ε, παγιωθεί η οργή στην πρώτη θέση και γίνει κίνημα α, τότε θα έχουμε με συγχωρείτε για την έκφραση, ξινήλες mm -hmm. θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα κύριε Μαύρη να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη σημερινή συζήτηση Λέβη. και είμαι βέβαιη ότι τώρα επειδή μπαίνουμε και στην τελική αιθία προς τις εκλογές θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε πιο συχνά έτσι, έτσι. Να καλά.